θα ήθελα να μου πεις έτσι πώς αισθάνεσαι. Έλα εδώ λίγο μαζί μου. Τώρα είσαι πολύ μακριά και δεν μπορώ. Τώρα τα συναισθήματα μου είναι... Ανάμεικτα. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το μακριάξι. Θα σε βοηθώ εγώ, μην ανησυχείς. Εγώ θα θέλω να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι. Εγώ μια χαρά αισθάνομαι, τώρα μου φύγε. Οπότε μια χαρά. Θα πάρεις τη θέση σου εκεί. Και θα ζητήσω από σένα, Σωτηρία, να έρθεις εδώ δίπλα μου. Το περίμενες αυτό? Ναι. Όντως. Μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν, το περίμενα, εντάξει. Δεν φαίνεται να σε πολύ νοιάζει κιόλας. Όχι, γιατί να με νοιάζει, ξέρω ποια είμαι εγώ. Ξέρω. Είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου. Παιδί μου, δεν είναι για το ποια είσαι εσύ, εννοώ για τη διάρκεια του παιχνιδιού, εννοώ. Τι να κάνουμε, κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει. Και τον Νίκο που θα τον αφήσεις. Σε πολύ καλά χέρια. Ποια είναι τα καλά χέρια που αφήνεις τον Νίκο? Που μπορεί να αφήσεις. Τον Αναστάς. Να μην σκέφτεται έτσι, ίσα ίσα. Ο Νίκος χρειάζεται τη σωτηρία και η σωτηρία τον Νίκο. Και έτσι θέλω να τους σκέφτομαι και έτσι τους απολαμβάνω κιόλας. Ούτε συζήτηση. Είτε φύγω είτε όχι, εγώ με τον Νίκο θα τα πούμε. Οπότε δεν μας χωρίζει ένα παιχνίδι. Mm. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι, καλά, είναι και έξω ζωή. Μα αυτό αν ξεκινούσε και τελείωνε εδώ, τότε. Ναι. Τι είχαμε. Δεν είχε για κάποιο νόημα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ή μάλλον. Όχι. Θα σου πω. Μπορεί να είχε κάποιο νόημα, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν. Ένας αληθινός έρωτας ή μια αγάπη, έτσι όπως την έχετε στο μυαλό σας. Ναι. Για πήγαινε στη θέση σου, Σωτηρία μου. Η Κωνσταντίνα και η Σωτηρία είναι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση. Σε λίγο ένα από τα δύο κορίτσια αυτά δεν θα βρίσκεται πια στο Power of Love. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή. Είσαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Αλεξάνδρα. Θα πω την Κωνσταντίνα. Να αποχωρήσει η Κωνσταντίνα. Δήμο. Την προηγούμενη εβδομάδα η μία κοπέλα προσπάθησε να με κρατήσει στο παιχνίδι, η άλλη κοπέλα με ψήφισε να φύγω από το παιχνίδι. Δεν μπορώ απλά να επιστρέψω αυτό που έλαβα και θα ψηφίσω τη Σωτηρία. Έμιλη. Ψηφίζω να φύγει η Σωτηρία, γιατί δεν τήρησε τους κανόνες. Και δεν σέβεται και τους συμπαίκτες της με αυτό. Μπορεί το κοινό να την αγαπάει, να είναι μια σωστή κοπέλα και πραγματικά έξω από το παιχνίδι δεν έχω κανένα θέμα μαζί της. Όμως επειδή είμαι μέσα στο παιχνίδι και το θεωρώ άδικο, την ψηφίζω να φύγει. Γεια σου, να. Η Κωνσταντίνα μου είναι συμπαθέστατη, αλλά η Σωτηρία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικά και γενικότερα, οπότε δεν μπορώ παρά να μην τη στηρίξω και ψηφίζω την Κωνσταντίνα. Ανδριάννα. Ω Χριστέ. Εμένα και τα δύο κορίτσια είναι φίλες μου. Η Σωτηρία στη μεταξύ μας σχέση έχει κάνει πολλά λάθη. Ήθελε το σύντροφό μου εκτός σπιτιού όταν ήταν στο στόχαστρο, έχει προδώσει την εμπιστοσύνη μου. Όμως θέλω να της δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Οπότε θα ψηφίσω την Κωνσταντίνα. Τρεις ψήφοι για σένα, Κωνσταντίνα. Δύο για τη Σωτηρία. Δημήτρη. Είχα μια συζήτηση πριν με την Κωνσταντίνα, πριν την ψηφοφορία, που κατάλαβα ότι δεν περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Θα ψηφίσω την Κωνσταντίνα. Η κυρία. Κι εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό με καμία από τις κοπέλες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η Κωνσταντίνα, αν βγει έξω, είναι πολύ καλύτερα σε πολλά πράγματα. Οπότε ψηφίζω Κωνσταντίνα. Αναστάση. Η Κωνσταντίνα είναι μια εξαιρετική κοπέλα, ένας σπάνιος άνθρωπος. Το έχει αποδείξει σε όλους, αλλά είμαι στη δυσάρεστη θέση που θα την ψηφίσω προς αποχώρηση. Νίκη. Εγώ θα ψηφίσω τη Σωτηρία, γιατί όπως έχω πει, της έχω δώσει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν και από μένα δεν θα έχει άλλες. Τρεις ψήφοι για τη Σωτηρία, έξι για την Κωνσταντίνα. Γιώργο. Και οι δύο κοπέλες, νομίζω, τα έχουν κάνει μαντάρα λίγο στο σπίτι. Μεταφέραν λάθος τα γεγονότα και η μία και η άλλη. Μας ανακατέψανε λίγο, αλλά όσο να είναι τη Σωτηρία, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Οπότε, Κωνσταντίνα. Επτά ψήφοι για σένα. Έχει τώρα, βέβαια, το αποτέλεσμα κριθεί.